Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνια, σας και στους ακροατές σας. Έλεγα πριν λίγο ότι αν πραγματικά η Δύση επιθυμεί να σωθεί η Ουκρανία, να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία, οφείλει να επιδιώξει τον τραυματισμό του πολέμου. Και εδώ θέτω το ερώτημα, επιδιώξει τον τραυματισμό του πολέμου όταν ζητάς από χώρες, μέλη, να στείλουν επιπλέον οπλικά συστήματα ή να έρθουν να εκπαιδευτούν, όπως αποκάλυψε προσφάτως ο ριζοσπάστης, Ουκρανοί στρατιώτες σε κέντρα εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων στην Ελλάδα? Κύριε Μπαρδούνια, δυστυχώς είναι απογοητευτικό, είναι λυπηρό, αλλά αυτό όπως το θέσατε είναι γεγονός. Και το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προχωράμε ένα ακόμη βήμα στην παραπέρα εμπλοκή στον πόλεμο της χώρας μας μέσω των ενεργειών της κυβέρνησης σχετικά με την ανάληψη ακόμα πιο ενεργού ρόλου στην υλοποίηση αυτών των επικίνδυνων ευρωατλαντικών σχεδιασμών. Προχθές, και το θυμίζουμε αυτό στις 15 του μήνα πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε να αρχίσει η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μέσω ενός φορέα, ο οποίος αν θέλετε έχει και αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή να ενισχυθεί η στρατιωτική ισχύ των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων για να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να εκπαιδευτούν, και είναι σημαντικό αυτό, να εκπαιδευτούν από χώρες της Δύσης, ας την ονομάσουμε έτσι, μέχρι και 15.000 στελέχη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε διάφορες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τώρα τι σημαίνει στην πράξη? Πρέπει να δούμε. Κατά πληροφορίες λοιπόν, οι οποίες φαίνεται ότι είναι έγκυρες. Για να μην έχει διαψευστεί και εισηγεί χθίως, δεν λέει κανείς δεν κάτι. Δεν έχει διαψευστεί ακριβώς αυτό. Τίποτα. Είναι ένα τεκμήριο, ας πούμε, το οποίο επιβεβαιώνει και αυτές τις εκτιμήσεις. Ότι η χώρα μας αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει Ουκρανούς κομμάντους σε τρεις τοποθεσίες μέσα στην ελληνική επικράτεια. Πρέπει ο λαός μας να συνειδητοποιήσει ότι μετά την αποστολή ενός μεγάλου όγκου πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, μετά την αποστολή ενός τμήματος αντιαρματικών με τεθωρακισμένα οχήματα και αντίστοιχο οπλισμό που ήδη βρίσκεται στη Βουλγαρία και συμμετέχει σε ένα από τις τέσσερις ομάδες μάχης που έχουν περικυκλώσει τις νατοϊκές, την Ρωσία. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα ακόμα βήμα περισσότερο, γινόμαστε δηλαδή μέρος του πολέμου, εκπαιδεύοντας Αμερικανούς κουμάντους σε τρεις περιοχές, όπως είναι το κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στη Νέα Πέραμο Αττικής, στην οποία περιοχή θα γίνεται εκπαίδευση των Ουκρανών κομμάτων μέσα σε αστική τοποθεσία στις ειδικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην περιοχή στον Καντήλι. Δεύτερη περιοχή η οποία εντάσσεται σε αυτή την εκπαίδευση είναι το κέντρο εκπαίδευσης ενορθοδόξου πολέμου στη Ρεντίνα της Θεσσαλονίκης για ανταρτοπόλεμο, καταδρομικές επιχειρήσεις, αναγνωρίσεις, απόδραση διαφυγής, στρατόπεδα εχμαλώτων και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και τρίτον, που και αυτό είναι εξίσου ανησυχητικό, είναι στη Θεσσαλία που βρίσκεται η ταξιαρχία πεζών αυτών στο Βόλο, όπου εκεί πέρα οι Ουκρανοί κομμάντος θα εκπαιδευτούν από στελέχη της χώρας μας σε εγκαταστάσεις της χώρας μας με υλικά που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός σε αντικείμενα πεζοναυτών, καταδρομών κτλ. Όπως επίσης στην ίδια περιοχή της Θεσσαλίας είναι και το κέντρο εκπαίδευσης ορεινού αγώνα στον... Θα σας έλεγε όμως κάποιος, κύριε Παπαναστάση, για το ρου της συζήτησης. Εντάξει, η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι υποχρεωμένη να στηρίξει την Ουκρανία που αγωνίζεται ενάντια σε ένα εισβολέα. Γιατί να μην το κάνουμε? Η εμπλοκή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, κύριε Μπαρδούνια, δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν έτυχε. Είναι επιλογή όλων των κυβερνήσεων της παρούσης και των προηγούμενων. Από την ημέρα ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα να προσδένουν
να προσδένεται αυτή η χώρα με επιπτώσεις δραματικές για τον ελληνικό λαό και να αναφέρουμε επιγραμματικά, να πούμε την Κορέα, να πούμε τη Χούντα των Συνταγματαρχών, να πούμε το μοίρασμα της Κύπρου, ζητήσανε συγγνώμη και ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Κλίντον γι' αυτό, να πούμε για τα Ήμια, να πούμε για τον γκριζάρισμα του Αιγαίου που προέγυψε μέσα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Από πού να αρχίσουμε και ως πού να τελειώσουμε. Τι έχει πάρει αυτός ο δύσμερος λαός από αυτή την εμπλοκή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να επικαλείται, μα είμαστε μέλος και έχουμε αυτή την υποχρέωση. Παίρνει την λέει η κυβέρνηση ότι αυτή η εμπλοκή, ότι όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Έχουμε, βοηθώντας μέσω του ΝΑΤΟ την Ουκρανία, αύριο, αν γίνει κάτι, θα έρθουν όλοι αυτοί να βοηθήσουν εμάς, αν έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Αυτή είναι η απάντηση. Η Ελλάδα, για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, αλλά όχι μόνο, αλλά και άμεση αμφισβήτηση κυριαρχίας. Από το εκ μέρους της Τουρκίας αμφισβητείται η κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, τα ανατολικά, τα οποία αναγνωρίζονται ως ελληνικά υποπροϋποθέσεις από πλευρά της Τουρκίας. Ποιος αλήθεια ήρθε να σταθεί δίπλα σε αυτή τη χώρα μέσα από αυτές τις άθλιες διεκδικήσεις εκ μέρους της Τουρκίας? Ξέρετε τι έχει πράξει ως βοήθεια η Ελλάδα και έχει τεράστιες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Το βρείτε τα. Αυτή είναι η συνδρομή της χώρας. Πραγματικά είναι εξοργιστικό, το αντιλαμβάνεται πλέον ο λαός μας, τον βρώμικο ρόλο που παίζει το ΝΑΤΟ και τις δραματικές επιπτώσεις τεράστιες που έχει αυτή η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το θέμα. Εντάξει. Να μιλήσουμε για τη βάση της Αλεξανδρούπολης στην Αμερικανική. Όλη η Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε μια βάση, αλλά ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, που αυτοί οι Ουκρανοί κομμάντος θα περάσουν και από αυτό τον χώρο της Αλεξανδρούπολης στο στρατόπεδο Κανδαλάτη. Γιατί? Για να γίνει επίδειξη και εκπαίδευση στα οπλικά συστήματα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ περνάνε μέσα από αυτή την πύλη στο μέτωπο του πολέμου της Αλεξανδρούπολης για να είναι έτοιμοι να τα υποδεχτούν και να τα χειριστούν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει κανένα λόγο βάζει στο στόχαστρο τον Ρώσο, να το πούμε άμεσα, ως ένα μέρος αυτού του πολέμου, τη μια πλευρά η άλλη είναι Αμερική, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο στόχαστρο των Ρώσων, τον ελληνικό λαό, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται πλέον ξεφεύγουν από τα γεωγραφικά όρια μιας μικρής περιοχής. Υπάρχει πληροφορία ότι έχει, μάλλον όχι πληροφορία, το είχε πει και ο Υπουργός Άμυνας στον ΗΠΑ τις προάλλες, ότι έχει ζητηθεί από την Ελλάδα να σταλούν οι S-300 και τα ρωσικά αντιεροπορικά μικρού και μέσου βεληνικούς στην Ουκρανία και να τα αντικαταστήσουν από αμερικανικά. Κάποιος θα έλεγε δεν είναι κακή ιδέα αυτό, γιατί όχι? Να σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οι S-300 και οι TORM-1. Αυτή τη στιγμή η κάθε σφαίρα η οποία υπήρχε στο ελληνικό οπλοστάσιο, στο οπλοστάσιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ήταν πληρωμένη από τον ιδρώτα των εργαζομένων στην Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη για την άμυνά μας. Και από εκεί και πέρα δικαιολογίες και ταμπέλες υπάρχουν πολλές για να αρχίσει η απίσχναση των οπλικών συστημάτων, κυρίως από τα νησιά μας. Τα BMP-1, τα άρματα τα σοβιετικά, τα οποία έφυγαν από τα νησιά και πήγαν στην Ουκρανία, τα εκατομμύρια σφαίρες F-762, βλήματα του πυροβολικού, αντιερματικά βλήματα και αντιεροπορικά που έχει στείλει η κυβέρνηση στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, αυτή τη στιγμή φύγανε από, αν θέλετε, περιοχές οι οποίες είναι κρίσιμες για την ελληνική άμυνα απέναντι στην επιθετική τάση της Τουρκίας. Άρα λοιπόν και οι S-300 που χθες τους διαφημίζανε σαν ένα βασικό κομμάτι της αντιεροπορικής ομπρέλας της χώρας, και τα τορμένα που τα βλέπαμε περήφανα να περνάνε, έτσι τα παρουσίαζε η κυβέρνηση στις παρελάσεις, σήμερα επειδή υπάρχει απέτηση του ΝΑΤΟ τα βαφτίζουμε μη κρίσιμα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπιστευτούμε την πολιτική της κυβέρνησης, την πολιτική η οποία στηρίζει τις επιλογές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσείς, επειδή κύριε Παπαναστάση, προέρχεστε και από τις γραμμές των ενόπλων δυνάμεων, ήσασταν αξιωματικός, έτσι. Θεωρείτε ότι
αυτό που λένε κάποιοι, ότι παίρνοντας αυτά τα πρώην σοβιετικής ή ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα από τα νησιά, όντως μπαίνει θέμα ασφάλειας των νησιών? Δεν το λέμε εμείς αυτό, κύριε Μπαρμπούλη. Αυτό το λέει η πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα ενεργό, το τονίζω, ενεργό αμυντικό μέτωπο και αφαιρείς ισχύ στρατιωτική, η ισχύ είναι στο προσωπικό και τα μέσα, και αφαιρείς ισχύ στρατιωτική, αντικειμενικά σε απαντήσει ο καθένας ο οποίος ακούει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας και από την κυβέρνηση. Και αφαιρεί στοιχεία ισχύως, άρα τι είναι? Είναι μείωση της δυναμικής την οποία θέλεις να έχεις για να αισθάνεσαι ασφαλής σε μια περιοχή. Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι απερίφραστα ναι. Υπάρχει μείωση ισχύως αφαιρώντας αυτά τα στοιχεία από συγκεκριμένες περιοχές. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, γιατί δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος και τρέχει. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μια επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Ο κύριος Ερντογάν είπε να καθίσετε φρόνιμοι, γιατί ένα βράδυ θα μας βρείτε στο σπίτι σας. Ο κύριος Ακάρ χθες έλεγε ότι καθίστε φρόνιμοι, γιατί θα ενεργοποιήσουμε τους S-400 και θα σας σημαδέψουν κτλ. Πώς μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτή την προκλητικότητα, αφού λέτε εσείς ότι μέσω του ΝΑΤΟ δεν είναι εφικτό αυτό? Αν είσαι εκτός ΝΑΤΟ, δεν θα είναι χειρότερα, δεν θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα? Το ότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή ροκανίζει τα πόδια της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η ύπαρξη στο ΝΑΤΟ της χώρας μας, είναι ένα γεγονός. Προανέφερα προηγουμένως, μην επαναλάβω, είπατε και εσείς ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος, ροδιοφωνικός. Από τη μια μεριά έχουμε μια πραγματικότητα, από την άλλη έχουμε μια υπόθεση. Αν φύγουμε από το ΝΑΤΟ, αλλά εγώ θα σας απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα. Αν φύγουμε από το ΝΑΤΟ, καμιά κυβέρνηση αστική, να το πούμε έτσι, από τις κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν και προορίζονται να κυβερνήσουν, δεν πρόκειται να πάρει τέτοια απόφαση. Γιατί στηρίζουν τα συμφέροντα μιας οικονομικής ολιγαρχίας της αστικής τάξης, η οποία έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα από την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους που ορίζει το ΝΑΤΟ. Είδαμε την ανοικοδόμηση της Ιουγκοσλαβίας. Συμμετείχαν ελληνικές επιχειρήσεις. Ναι ή όχι? Ναι. Το ίδιο προδιαγράφεται και για την περιοχή της Ουκρανίας. Το ίδιο προδιαγράφεται και για την περιοχή της Λιβύης. Το 11 το ΝΑΤΟ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύσανε τη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή πάνε εκεί πέρα επιχειρήσεις και ελληνικές να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση και στους συντρογονάδες. Άρα η εμπλοκή στο ΝΑΤΟ έχει οικονομικά αποτελέσματα κερδοφόρα για μια οικονομική ολιγαρχία στη χώρα μας. Άρα δεν είναι να κινδυνεύσουμε. Εμείς λέμε, για να μην κινδυνεύει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, πρέπει να βγούμε από αυτή τη λοικοσυμμαχία. Κάνει κακό και στον ελληνικό λαό και στα συμφέροντά του. Όσο για το αν θα μείνει η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, όχι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, σαν την Καλαμιά στον κάμπο, αν φύγει από το ΝΑΤΟ, η απάντηση είναι ξανά όχι. Ο ελληνικός λαός με την κυβέρνηση που πραγματικά θα προασπίζει τα συμφέροντά του, θα κάνει συμφωνίες με όλες τις χώρες του κόσμου. Μόνο που αυτοί, οι όροι αυτών των συμφωνιών θα αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα του λαού και όχι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως οι μέχρι σήμερα συμφωνίες, όπως οι συμφωνίες τις οποίες υπογράφει. Γιατί η Ελλάδα δεν στέλνει αγροτικά προϊόντα στη Ρωσία? Το επέβαλαν οι Αμερικοί, δεν ήταν επιλογή του ελληνικού λαού. Γιατί η Ελλάδα δεν παίρνει σήμερα φτηνό φυσικό αέριο και παίρνει το πανάκριβο αμερικάνικο και γονατίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά? Γιατί το επέβαλε η Αμερική, για να έχει πελάτες για το φυσικό της αέριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλά, κύριε Παπαναστάση. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.